Άργυρης Καμπούρης. 101-102. Τι έγινε ρε φίλε? Τι έχεις κάνει? Τι έχω κάνει? Τι έγινε σήμερα? Τι έγινε πριν μια ώρα, πριν 40 λεπτά? Τι να γίνει ρε φίλε, βγάλαμε το μεσημέρι, ήρθε ο Ηλίας Παπαθεοδόρου εδώ, του ζητούσα εδώ και μέρες να έρθει. Ναι. Γιατί ήξερα τι γίνεται στο μπάσκετ. Είχε δημιουργηθεί αίσθηση ότι θα την βρούμε την άκρη. Καμία άκρη δεν βρίσκαμε. Ποτέ. Ποτέ. Τα πράγματα ήταν ακραία. Δραματικά. Και έρχεται ο coach Ηλίας εδώ που λέτε και στην μπασκετική. Ναι. Λέει τα πράγματα με το όνομά τους γιατί έχει και αυτό χάρισμα. Τι χάρισμα, την αλήθεια είπε. Ναι, άλλο λέω ρε. Άλλος μπορεί να πει την αλήθεια και να μην μπορεί να την εκφράσει σωστά. Α, και άλλος έχει το χάρισμα. Ναι. Και σου λέει και στο φαίνει στη μούρη. Ακριβώς. Ο Ηλίας έχει το χάρισμα και στο φαίνει στη μούρη. Σου στο κάνει εικόνα. Ναι. Εντάξει. Ξέραμε ότι οι παραμονές στο αγώνα με τον Παναθηναϊκό του τελικού είχε έρθει πρόταση με τον Γκάρετ. Για τον Γκάρετ έγινε άνω κάτω. Ξέραμε ότι είχαν θέματα ακόμα και στα σπίτια τους οι παίκτες. Ξέραμε ότι η μία πρόταση διαδέχεται την άλλη στα περισσότερα παιδιά γιατί πάνε και καλά. Ξέραμε ότι στο ρεπό τώρα που έχουν πολλοί ψευδομαζέψανε. Να μην γυρίσουν, ψευδομαζέψανε αυτό ακριβώς. Ωραία. Και ήμασταν υποδιάλυση. Απλά χρειαζόταν κάποιος να το εξηγήσει σωστά. Υπήρξε μια αναμπουμπούλα όλη τη μέρα, είναι η αλήθεια. Κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα. Εκτός των παραγόντων του ΠΑΟΚ. Πραγματικά των παραδοσιακών. Τι των παραγόντων? ΑΣΥΓΜΑ. Αυτοί είναι φίλοι στον κόσμο τους κανονικά. Λες και δεν είναι κόμμα, είναι διοίκηση προδικίου. Είναι διοίκηση προδικίου, ο ΑΣΥΓΜΑ την ορίζει. Ο ΑΣΥΓΜΑ ακριβώς τι κάνει? Είναι η μητέρα του συλλόγου. Καλά, μητέρα στα χαρτιά. Ναι. Τι ακριβώς κάνει? Αυτή τη στιγμή από τον Νοέμβριο πρέπει να κοιτοποιηθεί για αυτό που είναι το τμήμα μπάσκετ. Και τέλος πάντων για να μην το απλώνουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να το απλώσουμε. Θα τα απλώσουμε, εννοείται θα τα απλώσουμε. Δεν γίνεται τώρα. Γιατί δεν γίνεται να είσαι μόνο καλός λογιστής. Γιατί αυτό καταλαβαίνω με τα λίγα που ξέρω και που καταλαβαίνω είναι ότι ο ΑΣΥΓΜΑ είναι καλοί λογιστές και τίποτα άλλο. Δηλαδή γράφουν καλά τα νούμερα. Το να βρούνε παραπάνω χρήματα ή να βοηθήσουν με άλλους τρόπους να κάνουν κάτι, δεν το κάνουν. Άκουσα. Κάνουν τη σωστή τη μοιρασιά στα χρήματα και που κερδίζει ο έχουν σύνολος. Βρεθεί και δύο επιχειρηματίες, θα πω εγώ, ο Αντώνης Τσαλόπουλος και ο Κώστας Σαμιρίδης. Ναι. Ωραία. Δεν έπρεπε να είχαμε 15 σαν ναι, αυτούς κύριους. Ακριβώς. Αλλά δεν γίνεται από τον Νοέμβριο να ξέρεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Και να μην ασχολείσαι. Ο Δημήτρης ο Νάκος είναι στην πυγμαχία. Δεν το ξέρω. Που βοηθάει, ναι. Δεν το ξέρω, πραγματικά. Ναι, ναι. Ωραία, για να μην είμαι άδικος με τον άνθρωπο. Okay. Ναι. Υπάρχουν 4-5, ας πούμε. Ναι. Συμφωνούμε για τον Σε πόσα τμήματα, σε πόσα αθλήματα. 23. Σε 23 αθλήματα. Ναι. Και αυτό είναι η διαφορά, ότι η δουλειά του ΑΣΥΓΜΑ είναι να βρει επενδυτή, ιδιοκτήτη, αφεντικό, boss, όπως το θέλετε να το πείτε, έναν για κάθε άθλημα. Και εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 4-5 για όλα τα αθλήματα. Και πολλούς είπες. Και πολλούς είπα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ας το αφασίμα στενά και θα το πιάσουμε σε κάποια φάση και αυτό το θέμα, γιατί έχω σοκαριστεί με την αδιαφορία τους. Και σήμερα θα το πιάσουμε. Ναι. Και ευτυχώς κινητοποιείται και ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος καταλαβαίνει πλέον και αυτός ότι αν δεν ασχοληθεί ο ίδιος, που δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει, και η οικογένειά του. Ακριβώς. Ωραία. Λέει αφήσει, εντάξει, έβγαλε ένα post στο Instagram. Στο Instagram. Το οποίο με λίγα λόγια έδωσε με λίγα το λόγο είναι του. Απλά τα πράγματα. Διάβασε το στάδιο. Θα το διαβάσω λίγο. Φοράω τα γυαλιά. Φοράω τα γυαλιά. Περίμενε. Ήρθε η ώρα, γράφει ο Γιώργος Σαββίδης, το τμήμα που κράτησε ψηλά το όνομα του ΠΑΟΚ στα δύσκολα, σε δύσκολα χρόνια και μας χάρισε τεράστιες επιτυχίες κόμμα, να νιώσει την πραγματική στήριξη όλων μας. Πέρα από όσα κάνει και θα συνεχίσει να κάνει η οικογένειά μου για το ΠΑΟΚ μπάσκετ, που λέει και το ταγκάρι την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ναι, πλέον και μέρος των εσόδων των υπόλοιπων αγώνων του ΠΑΟΚ FC θα διατεθούν στις ανάγκες του τμήματος,
Η ομάδα μπάσκετ χρειάζεται να είμαστε δίπλα της, οικονομικά αλλά και ηθικά, και το αξίζει 100%. Sold out σε κάθε match, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όλοι μαζί, ΠΑΟΚ 4, γράφει ο Γιώργος Αβίδης, ο οποίος δεσμεύεται ότι πέρα από τα όσα έχει κάνει και θα συνεχίσει να κάνει η οικογένεια. Ωραία. Που είναι αρκετά. Που είναι αρκετά. Λεφτά. Έχει δώσει 2 εκατομμύρια μέχρι τώρα, φίλε. Δεν ξέρω παραπάνω το νούμερο, ξέρω ότι κάθε μήνα έπεφταν 30. Πώς το λένε, εγώ συνολικά ξέρω το νούμερο, είναι πάνω από 2 εκατομμύρια τα τελευταία. Στα πόσα χρόνια, άμα τα βάλεις κάτω. Ναι. Εντάξει. Δεσμεύεται ότι μέρος εσόδων της ΠΑΕ θα πηγαίνουν εκεί. Εντάξει. Πολύ καλό αυτό. Ναι. Και επίσης ζητά ουσιαστικά να πάνε και όλοι στο γήπεδο. Αυτό εντάξει είναι το κυριότερο, γιατί ακούστε να δείτε, όταν κάποιος επιχειρηματίας ή οτιδήποτε με ιδιοκτήτης όλα αυτά θα πάει στο γήπεδο, θα έρθει στο επόμενο παιχνίδι, θα δεις, ή στο επόμενο, στο μεθεπόμενο, σαν από τα επόμενα παιχνίδια θα έρθει και δει να έχει 1000 άτομα μέσα το παλατάκι, μπορεί να φύγει στο 30, δηλαδή 10 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς. Καλά που το πες, φίλε, γιατί 40-30 ήμουν λίγο μπερδεμένος, πόσα ναι, είναι. Δεν ξέρεις, γι' αυτό. Ναι. Πίστεψέ με, ποια είναι η ηθική του, τι θα ευχαριστηθεί ο Σαββίδης αυτή τη στιγμή. Ότι, μάγκες, εγώ είπα θα βοηθήσω, ο λόγος του, ξέρουμε, είναι συμβόλαιο. Το μόνο που ζητάει είναι γεμίσει το γήπεδο. Για να γεμίσει το γήπεδο, αυτή τη στιγμή στην ΚΑΕ έχουν τα εισιτήρια 5 ευρώ και 10 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι... Ας το κάνουμε το χατήρι, με λίγα λόγια, δηλαδή σαν παοξίδες. Δηλαδή να κάτσουν όλοι, να... παρόλο που βγαίνουν και ποστάρουν και τα site και και οι συνδέσμοι και όλοι και οι παοξίδες που και στα social media όλα. Όλοι λένε, παιδιά, το 90, το μπάσκετ μας κάτι το 90, και το ξέρω, έπαιζα. Μα το ξέρω. Το μόνο που θέλει είναι να είναι γεμάτο το γήπεδο. Και δηλαδή, τότε και πιο εύκολα θα μπουν λεφτά. Ναι, και ξέρει. Και πιο εύκολα θα, πει, και πιο εύκολα θα ανέβει επίπεδο. Θα νιώσει αυτός, έκανα ένα... Περίμενε λίγο, βάλε μια δεύτερη, θα καφλώσει. Ακριβώς. Τι είναι η λέξη, Γιάννη μου. Μου είπες, να μην τα λέω αυτά. Όταν δεν πειράζει, τα λέω εγώ. Όταν εκεί πέρα το κόκκινο, να μην τα μπουμπούνα αυτά. Μπουμπούνα. Δεν ήξερα να καβλώσει τι. Ναι, αυτό. Αυτό. Αλλά εμείς το λέμε γκά. Ξέρεις αυτή τη διαφορά που έχουμε σε σχέση με την Αθήνα. Τι. Αυτοί λένε καβλώσει, εμείς λέμε γκαβλώσει. Υπάρχει μια διαφορά στη λέξη. Βάζουμε ένα γάμο μπροστά. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ναι, ναι, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έδωσε το ερέθισμα ο Γιώργος Σαββίδης. Είπε το ερέθισμα αυτό. Το έδωσε ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, εννοώντας ότι παρουσίασε την εικόνα. Να σου πω κάτι. Τι σημαντικό ρόλο παίζει η επικοινωνία, ρε Γιάννη, αυτό θέλω να σου πω. Το ξέρω. Δεν ήθελε μόνο από 3 άτομα. Ήθελε η οικογένεια από όλους. Όχι να τους παρακαλέσουν. Να τους πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε, δώστε μας ένα χέρι βοηθείας, λίγο, να συνεχίσει η ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι τώρα η διακοπή εδώ πέρα με την εθνική ομάδα, με τα παράθυρα αυτά, ήταν ό,τι χειρότερο για τον ΠΑΟΚ. Γιατί λες, φύγανε και δεν ξανάρθουν. Όπως το 2000-2001 που με τον Πατατούδη τώρα εκείνη τη χρονιά, πάλι στη διακοπή, ήμασταν μείον 4 παίχτες. Είναι η διακοπή, δεν ξαναείδαμε τον Μπλερ, τον Βάις, και τους άλλους δεν θυμάμαι. Δεν ήρθανε, δεν γυρίσανε. Mm. Πήγαμε σε εθνική ομάδα, ξέρω εγώ, που πήγαμε κάτι, κάναμε διακοπή και με έπαιρνε ο Φλεβαράκης και ούρλιαζε. Μου λέει, δεν μπορώ να βρω, λέει, τον Αμερικάνο, τον Γάλλο, τον Ρώσο, ξέρω εγώ πόσους είχαμε τότε. Αυτό θα παθαίναμε και τώρα. Ναι, γιατί το ρεπό, δηλαδή, όχι το ρεπό, πώς κάνουν προπόνηση σήμερα. Δεν έχει ρεπό. Ρεπό έχει. Αφού έχουν σε 10 μέρες θα παίξουν, σε μια εβδομάδα θα παίξουν, πρέπει να του δώσει και ρεπό. Μπορεί οι Αμερικάνοι να θέλουν να πάνε. Και άμα του μπει η γυναίκα του αλουνού, πού τα λεφτά από την Ελλάδα. They will pay me next month. Stay here and go and work here. Κατάλαβες. Δηλαδή, τι θα πεις.
Έχουν και προτάσεις εκεί το χειρότερο. Βέβαια έχουν προτάσεις. Άμα παίζουν όπως παίζουν. Μόνο ένας δεν έπαιξε. Δεν πειράζει. Ποιος? Ο κολλητός ο Λίνος. Δεν πήγε καλά, όχι. Δεν πήγε ούτε στον ημιτελικό ούτε στον τελικό. Εντάξει, φίλε, έχει δικαίωμα και αυτός, έχει μεταπτώσεις. Δεν είναι. Σε αυτά τα μάτς πρέπει να παίζει. Πόσα τέτοια έχει παίξει την καρδιά του, γιατί. Πρώτη φορά. Αυτό σου λέω. Τι να, εύκολο είναι. Για σαν τα παιδάκια τη ΚΑΠΑ 19 που έβλεπα με την τότε. Δεν είχα ξαναπέξει. Αυτό, θα το. Άλλο και αυτό, φοβερό. Είχε 8.000 εννιά, πόσο κόσμο είχε. 10.000. 10.000. 8.800 κομμένα εισιτήρια. Ωραία. Και 2.000 τζαμπατζίδες. Κλασικά. Κλασικά. Καμιά 2.000 δημοσιογράφοι που μοιράζεται τα. Πώς το λένε αυτά τα χαρτάκια για να μπαίνετε κούτρα μέσα. Όχι, δεν είναι συγκεκριμένη, ναι. Συγκεκριμένη, ναι. Είναι 50, 51, 52. Να, άλλο ένα πράγμα που έχει κάνει μεγάλο κλαπ τον ΠΑΟΚ. Παλιά είχα εγώ. Πήγαινα στην Τούμπα, όταν δηλαδή, τη δεκαετία του 90 τέλη και πέραν το 89 και έργα φέρουμε 5 διαπιστεύσεις ότι είμαι δημοσιογράφος και τους άδειωνα στους φίλους μου. Στο Γάμπα. Στον Κούτρα. Στον άνθρωπο που μιλάει για τον ΠΑΟΚ 90 ώρες τη μέρα. Ωραία. Cousin, what's up, baby. Και τελευταία φορά πλήρωσε εισιτήριο είχαμε δραχμές. Σε αυτόν λες. Ναι. Όχι ο Μανόλο είναι αυτός που κέρδισε. Όχι, αυτός είναι ο Μανόλο. Ο Μάικ ήταν της Κούτρας. Όχι της Κούτρας, ήθελε το εισιτήριο. Μετά πια τον έβγαλα διαπιστήριο ότι είναι δημοσιογράφος. Πήγε δούλεψε στο Europe One μαζί με τον άλλον, τον αγγίζουν τελειότητα. Που τον βάλαν φυλακή, ρε. Ας το διάλο. Δεν τον ξέρω αυτόν που έλεγε αγγίζουν τελειότητα. Ναι. Τον βάλαν φυλακή. Ναι, και ο Γάμπας ήταν μαζί του. Ναι. Χαμπάρι δεν πήρε. Χαμπάρι δεν πήρε, εννοείται. Χαμπάρι δεν πήρε. Έπεσε από τα σύννεφα. Ναι. Ο άλλος κυνηγούσε. Α, δεν μην το πούμε τώρα. Ναι, δεν είναι τη ώρα. Ναι. Και ο Μάικ δούλευε καλό, λέει. Τσακάλι. Τσακάλι. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά. Με αυτά και με αυτά δεν ξέρω, μπήκαμε πολύ, όχι φορτωμένοι, συναισθηματικά έτσι δυνατά, τσιτωθήκαμε, χαρήκαμε. Τώρα είναι στο χέρι των φίλων του ΠΑΟΚ να κάνουν ακόμα πιο εύκολο τη δουλειά του Γιώργη μέσα στο συμβούλιο που, γιατί ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Θα κάνουν το συμβούλιο τώρα μπαμπάς, γιος, αδέρφια, ξαδέρφια εκεί πέρα όλοι που είναι και άμα δεν έχει κόσμο το γήπεδο δεν θα πει κανένα θα στραβώ... Δεν θα πούνε όχι, αλλά γιατί να γίνει αυτό. Δεν θα... Τι θα μπερδεύεις τώρα, δεν είπε συμβούλιο, ποιο συμβούλιο. Εντάξει φίλε, τι δεν με μαζεύετε. Δεν θα πει ο Σαββίδης κανένα συμβούλιο, μην λες τι δεν μπερδεύεται ο κόσμος. Εννοώ στο, όταν θα είναι εκεί πέρα με αυτούς που μιλάνε για την ομάδα δεν θα πει κάποιο με τον μπάσκετ τι, πώς, τι. Αυτό εννοώ. Έπρεπε να το πιάσει, είσαι δημοσιογράφος. Εγώ πιάνω ότι μπορεί να καταλάβει αυτός που ακούει άλλα πράγματα. Εντάξει, ο Μανόλο τώρα δουλεύει, μας ακούει. Μας ακούει ο Μανόλο. Μας ακούει ο Μανόλο. Γεια σου, ρε Μανόλο, δουλευτάρα. Ο Μανόλο, ο οποίος δουλεύει, περιμένοντας στο αεροδρόμιο μία κούρσα ένα 5 ώρες. Αυτή είναι η δουλειά του. Ψηρίζει τους συναδέλφους του με τάβλη, ζάρια και ό,τι άλλο. Μόνο τάβλη. Τάβλη είναι ο κορυφαίος. Είναι αρχικλέφτης. Είναι... Τσιμπάει τα ζάρια, να ξέρετε. Όσο τον παίζετε μαζί του. Περιμένει αεροπλάνο από Turkish Airlines μόνο. Ναι. Και από Σουηδία. Γιατί εκεί δαγκώνει. Τι έγινε ο Αλέντελον. Πάπαλα. Απίστευτη δήλωση. Τι. Η ζωή μου δεν έχει πλέον να μου φέρει πολλά. Έχω μάθει τα πάντα, τα έχω δει όλα. Αλλά πάνω απ' όλα. Μισό αυτή την εποχή ξερνάω, δηλώνει ο Αλέν Τελόν, συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στην ειδική έκδοση του Παρί Μάτς για τα 60 χρόνια. Μια χαρά είναι ο Αλέν Τελόν, 82 χρόνων πλέον. Τι έχει ακουμπήσει κι αυτός. Αυτός έχει βάλει, φίλε, αυτός έχει και στις κολόνες της Γαλλικής ΔΕΗ βάλουσε εγκασμά. Ο ηγέτης όλων των εποχών. Ναι, φίλε, άσε. Ο μεγαλύτερος μπήκτης όλων των εποχών. Ναι, 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 ναι. Ποιος, εδώ κοιτάρε, φάτσα. Ναι, ναι, φίλε, δεν υπάρχει. Δηλαδή, γαμπρός ο Αλέντελον. Το έχει από χιλιόμετρα. Μόνο και μόνο που είχε την Μπεμπέ, πώς τη λένε την Μπεμπέ, Μπριζίτ Μπαρντό. Ναι, κάνε την Μπριζίτ Μπαρντό. Μπίλι, τι γελάς, ρε. Έχεις δώσει για Μπριζίτ Μπαρντό. Εδώ, κοίτα, και δύο-δύο. Δύο-δύο, και δύο. Όλα τα χρώματα. Τέτοια προβλήματα, ναι, δεν είχε από τη βλέπεις. Δεν τον Αλέντελον. Λοιπόν, εδώ είναι 75 χρονών το εδώ έτσι. 75 και... Και βάζει. Και ακόμα, δηλαδή, άμα θέλει,
Με ένα κουμπάκι. Κουμπώνεται εκεί πέρα, ναι, με το Viagra, ναι, ή με το άλλο το, το, λένε, το άλλο. Δεν το... ξέρω, δεν έχει χρειαστεί ακόμα, Γιάννη μου. Και τα 8 ποιοτικά μου λεπτά είναι ατόφια. Ακόμα και είσαι. Εντάξει, τι περιμένεις. Ούτε ανέβηκαν, ούτε κατέβηκαν. Κοίτα να δεις, μια φορά δούλεψε ένα 35 μετά από μια νίκη. Α, δεν, δεν είχαμε... Πώς λέμε, βήθηση. Όχι, όχι, από τη χαρά. Κανονικά, από τη χαρά. Πότε τώρα, τελευταία, πριν 2 εβδομάδες. Ναι, πού το κατάλαβες. Εντάξει, με το Ολυμπιακό. Ακούστηκα στην γειτονιά. Ναι, μαζέψαν υπογραφές. Αλλά εκεί το 8 λεπτό είναι σταθερά, δεν θέλω να δημιουργώ προσδοκίες. Λοιπόν, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό. Τα φτιάχνει όλα. Ανακατασκευές, τα πάντα, κουζίνες, το... τουαλέτες, υπνοδωμάτια, όλα τα πάντα. Έρχονται στο... στον χώρο σας, κάνουν τη μελέτη, σας το δείχνουν 3D, πώς το λένε αυτό, στην αρχή. Versus Biotsar, αυτό. Για να δούμε, λες. Ναι, πες το τηλέφωνο κατευθείαν, όποιος θέλει να κάνει ανακαίνιση, 2311-241-508. Όποιος θέλει να κάνει μελέτες, εκεί. Όποιος θέλει να ζητήσει πράγματα, εκεί, εννοώντας για το χώρο του. Ναι. Όποιος θέλει προτάσεις υψηλών προδιαγραφών, εκεί. 2311-241-508. Σπα πριβέ, φίλε. Όποιος θέλει μετά να χαλαρώσει. Χαμάμ, σάουνα, τζακούζι, σάουνα, τα πάντα. 2310-530-580. Ή στο www.spaprivé.gr. Άκου να δεις, κάτσε σφίχτη. Λοιπόν, digital. Δεν χρειάζεται να τα βρει. Τώρα σου ήρθε το digital, ε. Digital. Digital. Τι το digital. Ο χορτοφάγος χρήστης του ίντερνετ. Κοτοπαράδοση. Κοτοπαράδοση. Πώς σήμερα, τι έγινε το μεσημέρι. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Το παράδοση πώς είναι στα αγγλικά. Tradition. Chicken tradition. Chicken tradition. On air. Μπορεί να κοτοπαράδοση.gr για να παραγγείλετε και online. Έχει 3 μαγαζιά. Έχει Αναξιμάνδρου. Έχει... 3 μουσεία της Κότας, θα λες. Μεγάλο Αλεξάνδρου 110 στον Εύωσμο. Ναι. Αναξιμάνδρου 36 του Χαριλάου. Γιατί δεν έβαλες 50 γράμμα να βλέπεις καλύτερα. Και το δεκανήσου 7 στο κέντρο. Έφαγα το μεσημέρι. Τι έφαγες, πες μου τι έφαγες. Έχει σημασία. Μην μου πεις ότι έφαγες χάμπουργκερ μπιφτέκι, θα φας μπινελίκι. Χάμπουργκερ μπιφτέκι παρήγγειλα. Χάμπουργκερ εννοώ. Πήρες χάμπουργκερ, μπιφτέκι, κοτόπουλο. Ναι, ρε. Κάτσε, δεν μου αρέσει 2 μέτρα μοσχάρι. Ναι, αλλά όχι μόνο. Α. Πήρα και 2 τορτίγες. Γιατί έπρεπε να τις δοκιμάσω. Άγκουλας. Και Δευτέρα. Θα παίρνεις μια σούβλα. Δευτέρα θα γίνει σχάρα και σούβλα εδώ να τα δοκιμάσω. Σούβλα. Το κοτόπουλο είναι σούβλα. Σχάρα, δεν τελεμέ. Που να ξέρεις. Εγώ που να ξέρω. Και λοιπόν. Έχω φάει 4 κοπάδια. Ξέρεις τι είναι αυτό. Αχ. Το. Το Deliverto. 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 Λοιπόν, yes. Άκου να δεις τι είναι αυτό. Κάνεις τα λαβεριά. Όχι, δεν είναι τα λαβέρι. Είσαι στο σπίτι και δεν μπορείς να πας μέχρι το σούπερ μάρκετ. Δεν μπορείς, ας πούμε, έχεις τα παιδιά, είσαι άρρωσο αυτό. Παίρνεις τηλέφωνο. Ξέρεις τα ταξίσεις. Application. Ναι. Μπαίνεις στο application, κάνεις την αγορά online. Και πηγαίνει το deliver του, είναι στην ουσία deliverers και στο φέρνει. Και στο φέρνει, δηλαδή σε πονάει το κεφάλι, δεν θες να πας στο φαρμακείο, δεν έχεις τεπόνα, σπιρίνη. Και δεν μπορείς, δηλαδή είσαι κομμάτια. Κάνεις το μπαίνεις στο application και πηγαίνει. Και το ξέρεις ποιο είναι το φοβερό, μέσα σε από 30 ως 60 λεπτά είναι στην πόρτα σου. Δηλαδή είναι κορυφή, οτιδήποτε χρειαστείς. Ξέχασα τα κλειδιά σου, ρε παιδί μου. Μπαίνεις στο application, δίνεις τα στοιχεία, πάει στο σπίτι, βαράει το κουδούν, κατεβαίνει η γυναίκα σου, δίνει τα κλειδιά και λέει τράβατα στον μπούφο τον άντρα που τα ξέχασε. Δηλαδή, ό,τι θέλεις, μπορεί να παραγγείλεις λουλούδια, οτιδήποτε. Και πόσο κοστίζει αυτό? Αυτό κοστίζει 3,5 ευρώ. Έξτρα, δηλαδή την αγορά που κάνεις, που αγοράζεις online. Ναι. Και 3,5 ευρώ. Και άμα είναι τεράστια απόσταση, είναι πλάσι 1 ευρώ, λόγω εντάξει. Αλλά σε όλη τη Θεσσαλονίκη ξεκινάει, έρχεται, την άλλη εβδομάδα θα είναι στον αέρα. Και deliver to. To με double O. Double O. Θα είναι το application, θα μπαίνει μέσα. Καλές. Πρώτη φορά σε εμάς γίνεται αυτό ή έχει δοκιμαστεί αλλού? Νομίζω έχει δοκιμαστεί στην Κίνα. Πού να ξέρω. Εκεί οι αποστάσεις είναι... Όχι, είναι, ξέρεις τι γίνεται.
είναι μια βοήθεια. Δηλαδή, θες να φας κάτι από ένα ψαράδικο, επειδή δεν έχει delivery. Παίρνεις τηλέφωνο ή από το application και τους λες, τιμάστε με δύο τσιπούρες. Πάει το παιδί, την παίρνει και στο φέρνει στο σπίτι. Και πληρώνει αυτός και μετά του τα δίνω εγώ. Όχι ρε παιδί μου, προπληρώνεις. Ξέρεις, πληρώνεις το ψάρι, μπαίνει και η χρέωση 3,5 ευρώ και στο φέρνει στο σπίτι. Δεν κάνει, εσύ μόνο από το κινητό. Δηλαδή, θες να φας κάτι, θες να φας ρε παιδί μου ένα γλυκό. Και πώς ξέρει, είναι συμβεβλημένο με όλα τα καταστήματα και ξέρει την τιμή. Ναι. Δηλαδή παίρνουν τηλέφωνο, όχι τηλέφωνο, ιντερνετικά ρε παιδί μου, στέλνουν email ή application, δεν ξέρω πώς έχει μέσα το application. Θες εσύ να φας, ρε παιδί μου, γλυκό από τα τρίγωνα πανοράματος. Άρα δηλαδή αυτή... Και πάει το παιδί στο πανόραμα και στα φέρνει στο σπίτι. Και η χρέωση είναι 3,5 ευρώ. Και άμα είναι πολύ πολύ μακριά είναι πλάσα 1 ευρώ. Να είναι έξυπνο. Έχει ψωμάκι αυτό. Δηλαδή, ό,τι να φανταστεί. Δηλαδή, αν είσαι γκόμενα και είσαι τελείως το make-up και πρέπει να βγεις. Είσαι μαμά και θέλεις να στείλεις γρήγορα στο παιδί σου, στη δουλειά ή στο σχολείο του ταπεράκι με το ζεστό φαγητό που μόλις μαγείρεψες. Ό,τι θέλεις, ρε φίλε. Χάλασε το κινητό σου και δεν προλαβαίνεις να το πας ο ίδιος στο κατάστημα. Σου τελείωσαν τα φάρμακα, είσαι άρρωστος, δεν μπορείς να πας σε εφημερίδα φαρμακείο. Στα φέρνει. Εντάξει, ρε φίλε, με έψησες. Θα κατεβάσω το deliver του. Πάμε διάλειμμα. Να είμαστε πάλι. Επιστρέψαμε. Να πούμε ότι είμαστε στο ντουέτο, γιατί μπήκαμε δυναμικά πριν. 107,4. Δεν είπαμε ότι ποιοι είμαστε. Σε ξέρει ο κόσμος. Δεν είπαμε. Ναι. Γιάννης Γιαννούλης. Άρχισα να λέω ότι έπαιζα και εγώ. Έχει χαιρετίσματα από τον Τζάρλι. Το Τζάρλι. Στην Αθήνα. Έλα, ρε. Εγώ φιλαράκι. Ακούει μόνο. Είδε το post που ανεβάσαμε. Ναι. Περιμένω να του στείλουμε ένα μήνυμα, ρε φίλε. Ο Τσάρλι, να πούμε, είναι ένας πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος. Έλα ρε Τσάρλι, να το πουλιά σου. Τσάρλι, πήραμε τις καφεδάρες μας στη Βουλιαγμένη, όταν ζούσα στη Βουλιαγμένη. Ο Κιεύδης τώρα συνοικίες είσαι, ρε. Ναι, ναι, με Μπάμπι, με το σκύλο, τον άλλον δημοσιογράφο. Δεν θυμάται και το παιδί. Πώς το λένε, Βουλιαγμένη. Τελείωσε το story. Πώς το λέμε, ρε, τον άλλον δημοσιογράφο. Τέλος πάντων, πήραμε τις καφεδάρες μας εκεί πέρα, το δούμε χαιρετίσματα. Πού γράψεις, στον Γκαζέτα είναι, πού είναι. Νομίζω στο Κόντρα, ή στο Σπορτικό Στέρσιο, στο Κόντρα είναι. Και γράφει αυτός, έχει. Τον βγάζαμε ως στοιχηματζή παλιά στο Λίμπερο. Τότε που ήταν στην Match Money, πού ήτανε, με τον Φίλιππο τον Κοτσάφτη. Ωραίος. Ωραίος τύπος. Και είναι ο μόνος από τους Αθηναίους που έχει πιάσει τον πάκο ποδοσφαιρικά σωστά, γιατί εγώ το διαβάζω. Ξέρεις τι ομάδα είναι. Παναθηναϊκός δεν είναι. Άρρωστος. Ναι, το ξέρω. Τέλος πάντων, τι λέγαμε πριν, είμαι ο Γιάννης ο Γιαννούλης. Και εγώ ο Σταύρος ο Κόλκας. Διεθνής άσο από την Καρδίτσα. Από την Καρδίτσα ακριβώς αυτό, τελειώνει η κουβέντα μας εκεί πέρα. Με ποιον είχα σήμερα ποδοσφαιρική βασκετική κουβέντα και εμφανίστηκες πάλι στη ζωή μας. Με το παιχνίδι με τις Ζαλγίρις. Με τις Ζαλγίρις. Που τότε που σου να ούζω, πώς έπαιξε κανένα 2 λεπτά. Ποτέ δεν έπαιξα 2 λεπτά. Αν έπαιζα 2 λεπτά θα είχε πρόβλημα προπονητής. Λούκαϊτς είχαμε με Ζαλγίρις. Λούκαϊτς είχα πρόβλημα με τον προπονητή. Αλλά δεν έπαιξα 2 λεπτά. Ήταν ερωτευμένος με τον Ρετζιέ αυτός. Ναι, ήταν και αυτός λίγο. Αλλά πολύ επιθετική ομάδα είχαμε τότε. Ναι, φίλε. Δεν παίζαμε άμυνα ούτε με τα μάτια, εντάξει. Έμπαινα εγώ να καθαρίσω. Όταν έπαιζα εγώ και ο Γκάρετ άμυνα πίσω, είχαμε καλή. Εντάξει, ο Μπάνε δεν έπαιζε και πολύ άμυνα. Ο Στογιάκοβιτς ήταν τότε που. Go shoot. Δεν ήξερε 2 λέξεις, ήξερε. Go shoot. Μόνος. Ότι είναι μόνος. Και με Φάντερμπεργκ. Ήταν η χρονιά, η μαγική χρονιά που παίξαμε τελικό Ευρώπης με την Ταουγκρές στην έδρα της Ταουγκρές, που με τη μαντεψία που έκανε εκείνη την περίοδο ο προπονητής πριν τον Λούκαϊτς, ο Ευθύμης ο Κιμουρτζόγλου, αυτός ο γάτος, πήγε και πήρε ξένο. Που δεν μπορούσαμε να βάλουμε στο τελικό. Να παίξει, όχι στο τελικό, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, είχε συμμετοχή σε μια άλλη ομάδα. Ναι, γιατί είχε καψούρα τον παίχτη. Και πήγαμε να παίξουμε τελικό με έναν ξένο. Ο οποίος είχε 0 πόντους και ένα rebound. Κλαίμε. Κλαίνε τα... οι διοικούντες του μπάσκετ όλου του κόσμου. Πήγε και πήρε μοναδικό ξένο που δεν είχε δικαίωμα να παίξει στην Ευρώπη. Πεχτάρα βέβαια ο Φάντερμπεργκ. Πεχτάρα, μεγάλη πεχτάρα. Αριστερόχειρας, αθλητικός. Έπαιξε NBA. Ναι, πεχτάρα. Και σούτα απ' έξω. Τότε ήταν τους λίγους ψηλούς
που είχαν και ψηλό σουτάκι από τα 5-6 μέτρα, πώς ήταν και σωστά. Ο οποίος εντυπωσιακός παίκτης. Πάρα πολύ. Αυτός και πήγε NBA και σαν κραμέντο κήκης μαζί με τον Μπέτζα. Ήταν η αλλαγή στα τεσσάρια εκεί πέρα πίσω από Weber, δηλαδή έπαιζε 5 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Αλλά ήταν πολύ καλός παίκτης. Αυτός αδίκησε πραγματικά τον εαυτό του. Ο οποίος ήταν μεγάλος σιχασιάρης όλων των εποχών. Τι εννοείς? Τι εννοώ? Ερχόταν στην προπόνηση και άμα δεν ήταν ανοιχτή η πόρτα των αποδυτηρίων, περίμενα να παίξω, να έρθει κάποιος να κουμπίσει το πόμολο. Να κουμπίσει το πόμολο. Γιατί άμα τον έπιανε ιδρωμένος τριχωτός. Τίποτα. Εδώ, δεν πλησίαζε. Και γίνεται το μαγικό. Τώρα αυτό δεν είναι πολύ εντάξει. Πάμε στην Αθήνα. Και ο Γατήσιος, ο Κιμουρτζόγλου, μας άλλαζε δωμάτια. Τον κυνηγάς τον Κιμουρτζόγλου, είναι ξεκάθαρο. Τον κυνηγάω τον Κιμουρτζόγλου, γιατί αυτό που έκανε, αδερφέ, με στέρισε μένα το κύπελο Ευρώπης. Ναι, γεγονός. Γιατί ήμασταν πολύ καλύτερη ομάδα από την Ταουγκρές. Ναι. Και μέσα στην έδρα της. Και με 2.000 παοξίδες να τρώνε το ξύλο της αρκούδας. Πιστεύω ότι πιο πολύ ξύλο. Έφαγε εκεί. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ πιο πολύ ξύλο το έφαγε στη Βιτόρια. Ναι. Δηλαδή, κιχ κάναν και φεύγαν οι γκλοπιές. Ναι. Η μάνα μου έφεγε γκλοπιά. Αντέχει, εσένα έβγαλε. Αντέχει, ναι. Δεν έβγαλε. Πάμε στην Αθήνα και λέει ο Κιμουρτζόγλου, switch the rooms. Τι switch the rooms? Στην αρχή κάνεις μία-δύο φορές, μετά είναι στάνταρ τα δωμάτια, δεν αλλάζεις. Αφού είναι οι φίλοι, είναι οι ηλικίες, είναι ο μεγάλος έχει όποιον θέλει. Ενώ σε ηλικία. Δηλαδή, ο Πρέβετς διάλεγε αυτός, δηλαδή δεν θα τον άλλαζε το μάτιο. Και αυτός τώρα το έπαιζε Αμερικανιά, αλλάζουμε. Και με βάζει μέρα με το Φάντιμπεργκ. Λάθος. Κακή κίνηση. Φτάνουμε στο τέτοιο. Φαντάσου, έχουμε φύγει από το Παλέντε Σπορ. Πάμε αεροδρόμιο Αθήνα. Μαδρίτη. Όχι, ρε. Αθήνα, ξενοδοχείο. Έχουν περάσει καμιά 5-6 ώρες και δεν έχω σκάσει ένα γάρο. Ένα τσιγάρακι. Ένα τσιγάρακι, έτσι, μωρέ, ξέρεις έτσι. Γιατί... Για το έθιμο, ναι. Με τον καφέ. Και μπαίνω στο δωμάτιο, μου λέει ποιο κρεβάτι θες, λόγω του παραθύρου. Εντάξει, ήταν και πολύ περίεργος. Δηλαδή, είχε πολλές απορίες ο Φάντεμπεργκ. Για ποιο λόγο? Το λέω επειδή που και που κάνω κανένα τσιγαράκι, έτσι. Αέρα το βέβαια. Στο παράθυρο το ανοίγω να φεύγει, να μην σε ενοχλεί. Παθαίνει εγκεφαλικό εκείνη την ώρα. Εντάξει, κουβαλώ μια τεράστια τσάντα. Τώρα πα, είναι. Δύο μπλουζάκια, δύο εσόρουχα, τα παπούτσια σου, κάλτσες σου και πετσέτα. Φτάει στο ταξίδι. Το κουβαλώ τη μεγάλη την τσάντα. Και βγάζει ιονιστή. Τι λες, μωρέ? Για το οξυγόνο. Πάω. Είχε ιονιστεί μαζί του. Είχε ιονιστεί. Μικρό, θυμάμαι. Όχι μικρό, δεν ήταν. Τι να σου πω, σαν μια μικρή τηλεόραση. Και βαριά τώρα, δεν ήταν. Ναι, τότε τα μηχανήματα ήταν βαριά. Τα μηχανήματα ήταν. Καμιά δεκαετία κιλά ήταν τότε. Και πάει το βάζει την πρέζα ανάποδο. Σοβαρά. Σοκ. Φεύγει η σφαίρα, πάει κάτω στον προπονητή. Και ήταν τώρα προπονητέ. Διοίκηση. Κατά Κουμπιτζόλου δεν τον ήξερε. Τον ήξερε, αλλά δεν ήξερε για μένα. Δεν πήγαινα μπροστά. Δεν προπονητής ότι καπνίζετε, δεν γίνεται τα πλάκα μας κάνεις. Μωρέ, δεν είναι τώρα. Και κατεβαίνει και βγαίνει ο Βασίλης Οικονομίδης. Τηλέφωνο. Τσακίζω κι άλλα κάτω, παιδί. Κάτι πινιλίκι εκεί πέρα για τις φωνές. Εντάξει, δεν υπήρχε. Έπαιρνε το νερό, το μπουκάλι. Πήγαιναμε έξω στα κλαμπ, στα μπουζούγια μετά από μεγάλες νίκες πάντα και είχε το μπουκάλι που είχε από το σπίτι και έπινε με καλαμάκι από το μπουκάλι. Ένωνε τα καλαμάκια, μιλάμε για γελίο, χαζά πράγματα. Αλλά εντάξει. Άλλη μια ιστορία για το βιβλίο. Ο Λόρενς Φάντεμπεργκ. Πεχτάρα. Ποια ομάδα τον είχε φέρει? Να σου το πω εγώ που δεν είμαι πασχετικός. Όλοι το ξέρουν αυτό, ρε φίλε. Ναι, ποια, από την πεντάδα? Όλοι. Να την πω. Πες την. Φλόρος. Ναι. Σταυρακόπουλος. Παναγιωταράκος. Παναγιωταράκος, Σταυρακόπουλος. Ναι. Σταυρακόπουλος, Φάντεμπεργκ και Αμάγια. Ναι. Αποθέωσε. Ναι, η χρυσή ομάδα που από την πρώτη χρονιά πέσαν κατηγορία. Με αυτήν την ομάδα Ευρώπη βγήκανε. Όχι.
ενώ ήταν αυτοί οι πιτσιρικάδες, δηλαδή ήταν τοπικό, πέσανε β' τοπικό. Ο Τζανής Σταυρακόπουλος έπαιζε πιο πολύ βόλεϊ και έπαιζε λίγο μπάσκετ, ήταν βολεϊμπολίστας. Και τον τράβηξε ο Καλαφατάκης, τον παντρεύτηκε την αδελφή του μετά, έκανε και κολλητιλίκια. Και μετά φουρ μέχρι Α1. Με πήγαν από την Καρδίτσα να με δοκιμάσουν όταν ήταν Β' Εθνική. Ήταν Γ' και ανεβήκαν Β' Εθνική. Και δεν σε πήρανε. Με θέλανε, αλλά. Είχε ζήτηση τότε για να όλοι, όλοι, εσύ και όλοι, ο Αλέντερον. Όλη η Ελλάδα. Εσύ και ο Αλέντερον. Αλλά πήρε ο Βεζερτζής τηλέφωνο, έλα πάνω. Και έτσι ήρθα στον ΠΑΟΚ. Τι να πεις, αυτές είναι ιστορίες. Ωραία. Όπα, Μανόλο έστειλε μήνυμα. Με πήραν κάτι συνάδελφοι τηλέφωνο και με είπαν ότι με κράζεις. Καλά λέει. Αν τους δώσω σήμα, τους βλέπω σε 5 λεπτά να είναι έξω από το λίμπερο. Πες, Μανόλο, από εσένα έχουμε δώσει στον συναδέλφο σου 50.000 ευρώ παραπάνω στη ζωή μας. Άρα, μάλλον, άμα θες εισιτήριο πάω ΚΑΕΚ στο μπάσκετ, κάτι θα κανονίσω, Μανόλο. Τα φιλιά μου στο διπλανό σου, λοιπόν. Ενημέρωσε τον Μανόλο για τα δεδομένα. Ο Μανόλο δεν μας ακούει. Ενημερώνω τους συναδέλφους του. Πρώτα να σου πω καλή βάρδια, παιδιά. Ευχαριστούμε που μας ακούτε. Για να τον ενημερώσετε, ξέρετε τι κοπρίτης είναι. Ο απατεώνας αυτός, ναι. Ναι. Φίλος μας, τον αγαπάμε. Ναι. Δεν σας βγάζει το όνομα. Μόνο αυτός έχει βγάλει το δικό του το όνομα. Δεν λέμε για τα δεν σας βγάζει το όνομα. Απλά στη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φιλανδία, τη Ρωσία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία. Γίνεται λόγος για έναν ταξιτζή που δαγκώνει. Έναν ταξιτζή οχιά θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Ναι, για λέγε. Και πείτε τον, το Μανόλο, ότι να φέρει πίσω το διαρκείας μου, γιατί επιστρέφω. Επιστρέφει. Μετά το σημερινό. Επιστρέφει για να επιστρέφω στο παλατάκι. Ναι. Τοποθέτηση δήλωση του Γιαννούλη. Ήρθε η ώρα να πάμε στο διαλυματάκι. Πήγε 9 η ώρα, Γιάννη. Πήγε μετά τις 8 που ξεκινήσαμε, πήγε 9. Ακριβώς. Ριάκι. Θα μιλήσουμε Ριάκι. Μετά θα μπούμε για το Πάο Κάρης. Θα μου πεις πόσα παντοσφαιρικά Πάο Κάρης. Θα πούμε λίγο για τον τελικό που πέρασε, άκη μια εβδομάδα πέρασε, δεν μιλήσαμε τη Δευτέρα. Να πούμε δύο πράγματα που μου ζήτησαν διάφοροι φίλοι. Ναι. Να τοποθετηθώ για τον τελικό. Πάο Παναθηναϊκός. Θα πω ακριβώς τι είπα σε ένα διαιτητή. Και μετά θα πούμε για τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Κλασικό. Μετά από χρόνια, αλλά κλασικό. Έχουμε το ΠΑΟ Κάρης, Κυριακή. Τι ώρα παίζουν? 7.30 ρε φίλε, εμπορικό παιχνίδι είναι. Ο Άρης μας παίζει. Ο Άρης θα έρθει στην Τούμπα. Και να πούμε τον Deliver 2 σε λίγες μέρες θα είναι κοντά μας. Τον Ιάσονα λέει ο Τσάρλι. Ποιο? Τον Ιάσονα. Τον Ιάσονα, ναι ρε φίλε. Η κοτοπαράδοση είναι έτοιμη για τα τηλέφωνα, στα τηλέφωνα για να τους πάρετε. Στη Δωδεκανήσου 7 είναι το 2310-54-54-11. Μεγάλο Αλεξάνδρου 110 στον Εύωσμο είναι το 2310-40-34-294. Και στην Αναξιμάνδρου, πάνω από το γήπεδο του Άρεως, είναι 2310-30-60-67 το deliver του. Είναι ένα application το οποίο θα ό,τι χρειάζεται και δεν μπορείτε εσείς να το κάνετε, σας το φέρουν στην πόρτα σας. Ό,τι πακέτο έχετε από κάπου που δεν μπορείτε εσείς να πάτε, σας το φέρουν, όπως τα φάρμακα, όπως τα κλειδιά, άμα ξεχάσετε κάπου να τα στείλετε και άλλα πολλά. Και ο Spa Privé για τη χαλάρωσή μας στο 2310-530-580. Και κλείνω με τον Αναδομό, το φίλο μας που ανακάνει ανακατασκευές στα σπίτια και στους εργασιακούς σας χώρους. Πάμε διάλειμμα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ντουέτο, το ελληνικό ντουέτο. Το ελληνικό ντουέτο, φίλε, και τώρα μερικά πράγματα που πρέπει να τα ξέρει η κοινωνία. Ναι. Η δολοφονία αποκάλυψε τα μυστικά. Η υπεραθλήτρια των 15-18 παγκοσμίων ρεκόρ είχε ανδρικά γενετικά όλοι. Είχε balls δηλαδή. Είχε balls, balls. Ποια είναι αυτή. Ποια είναι αυτή. Για κατέβα πιο κάτω. Η γυναίκα ήταν μια περίοδο ηλικιωμένη, δηλαδή σκοτώσανε μία και την πήγαν για ιατροδικαστές εκεί πέρα και αυτά για να δουν τι είναι και είχε ρηπαπά,
Το είχε ακόμα ή το είχε κομμένο? Α, δεν ξέρω, ναι μωρέ, αυτοί που το λένε 100 πόσα χρόνια, τώρα 50 χρόνια για αυτήν λένε. Εντάξει, δεν είναι και καμιά όμορφη εδώ που τα λέμε. Μάλλον εκεί δεν το καταλάβαινε. Ναι, είναι ξεκάθαρα άντρας. Είναι, είναι. Πρέπει να έκανε πλαστική στήθους. Κοίτα εδώ, μούτρα. Πόπο, Παναγιά μου. Δηλαδή πρέπει να είσαι καθυστερημένος για να καταλάβεις ότι είναι άντρας. Για να σας δώσουμε να καταλάβει, μοιάζει λίγο με τη Βασιλιάδου. Στο πιο άσχημο. Στο πιο άσχημο. Και εδώ έχει βγάλει και τα φρύδια της. Έχει κάνει αυτό το μοντέρνο του τατουάζ του 1949. Από τότε δεν πειραματώζω αυτή. Ώστε τα κορίτσια μας το 2019 σήμερα, να τις γνωρίζουμε Δευτέρα Δημοτικού, να τις χάνουμε για 20 χρόνια και μετά να είναι άλλες. Στο καλύτερο. Στο καλύτερο. Εντάξει, και στο... Είμαστε υπέρ. Ανάλογα. Της πλαστικής. Άκου λίγο. Είμαστε υπέρ. Είμαστε υπέρ υπό μία προϋπόθεση. Ναι, είχε μια τέτοια ομάδα της Φιλαδέλφειας. Επιτρέπεται στο κριτικό χάντμπολ η αλλαγή φύλου. Όχι, να είσαι τρανσεξουαλ, επιτρέπεται. Αν θες δηλαδή να παίξεις κριτική ο χάντμπολ, Γιάννη, υπάρχουν οι καλορισμοί όλοι. Υπάρχουν οι καλορισμοί, ρε. Εγώ μπορεί να κάνεις ό,τι κουστάζεις. Για όλα έχεις μια λύση, Σταύρε. Φίλε, εντάξει. Καλό είναι αυτό να υπάρχουν δρόμοι στη ζωή, επιλογές. Δεν είναι κάκο. Να ψαχνόμαστε. Να ψαχνόμαστε δεξιά-αριστερά. Γι' αυτό μην πίνετε πολύ το βράδυ. Μην πίνετε και σκεφτόσαστε διάφορα. Αποφεύγετε την πόση. Παλιά τις βάζαμε να πιούνε για να τις εκμεταλλευτούμε. Τώρα μας βάζουν να πιούμε για να μας εκμεταλλευτούν. Γι' αυτό μην μπερδεύεστε. Να με βάζουν και μετά μετράνε τα 8 λεπτά και λένε πω τζάμπα επένδυση. Τζάμπα επένδυση, τζάμπα ήπια, πίνει και πολύ. Αντέχει. Αχ, τι πάθαμε. Καλά που δεν γεννηθήκαμε γυναίκες, Γιάννη μου. Ναι, γιατί πλέον έχουν ψευτοχαζέψει λίγο, να πούμε. Δεν είναι αυτό μόνο. Θα είμαστε και πιο εύκολες γκόμενες. Οι γυναίκες, να δώσω έτσι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, έτσι. Και ειδικότερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο πιο ήρεμα, πιο σβηστά, πιο χαλαρά. Θα γίνει δουλειά. Μην αγχώνεστε. Σε άλλες πόλεις με πιο γρήγορους ρυθμούς. Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν θέματα. Τέλος πάντων, ας γυρίσουμε στο αθλητικό κομμάτι. Πάω κάτι ποδόσφαιρο, για κάνε την πρόβλεψή σου. Να περιμένεις. Τι να περιμένω? ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Α, ναι. Το μάτς, το πρώτο δεκάλεπτο έπρεπε να γίνει αυτό για να... Τους κοιμήσουμε. Τα έγραφα για πλάκα στο μεταξύ στο τσάτ του ΠΑΟΚ. Ναι, είναι έτσι, είναι. Αυτό, φίλε, όχι... Ξέρεις, με μια ομάδα δεν πας να την παίξεις από το πρώτο δευτερόλεπτο στα ίσια, γιατί τσατίζονται και σε ρίχνουν 50 και καλημέρα σας. Ναι. Επειδή πολλοί γάτοι πεταχτήκαν και είπαν ότι έπαιξε ζώνη και τα χάσανε, ο προπονητής του ΠΑΟΚ ήθελε στο ημίχρονο να είναι κάτω από 10 πόντους. Αυτός ήταν ο στόχος του, η διαφορά εννοώ. Αυτό ήθελε, αυτό μίλαγε με τους παίκτες, αυτό είπε στα time out. Δεν πήρε time out για να τους δείχνει συστήματα. Τους είπε μάγκες, κρατήστε κάτω από... Να είναι μονός αριθμός η διαφορά. Να είναι 9 και κάτω. Και θα είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο, ο στόχος του, όχι στόχος του, το scouting και αυτό που χρειαζόταν η ομάδα ήταν να παίξει ζώνη. Τον Παναθηναϊκό δεν τον παίζει εύκολα ζώνη. Τέτοιες ομάδες δεν τις παίζει εύκολα ζώνη. Είναι, όμως, είναι ομάδα 20 εκατομμυρίων και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Λείπαν οι δύο σουτέρ τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει καλούς σουτέρ ο Παναθηναϊκός. Βρήκε τον Λάγκφορντ που ήταν σε απίστευτα. Εντάξει, ο Λάγκφορντ και το άνοιξε και εδώ πέρα και στο παλατάκι. Δύο παιχνίδια έπαιξε. Τα άλλα ήταν τραυματίας, ήδη έπαιζε 1,5 λεπτό. Ναι. Να πούμε ότι είχε και την τύχη με το μέρος ο ΠΑΟΚ. Γιατί αυτός ο Πιτίνος, ο Ρίκης που ήρθε εδώ πέρα για να κάνει... Γελάει ο κόσμος. Το ότι δεν έκανε τρεις... Ότι έκανε μόνο τρεις αλλαγές και περίμενε από τους παίχτες του από μόνοι τους να γυρίσουν... Όχι να γυρίσουν, να πάρουν διαφορά. Όσο δεν το έκανε αυτό, ανέβαινε ο ΠΑΟΚ. Όσο δεν το έκανε, δηλαδή δεν άλλαζε την ομάδα, την άφηνε εκεί. Έκαναν λάθη, έκαναν κακά σουτ, κακές επιθέσεις, κακές επιλογές και τους άφηνε ο Πιτίνο, δηλαδή δεν άλλαζε τίποτα. Και
ο μοναδικός τρόπος να αλλάχτουν, δηλαδή να ανέβει ο ΠΑΟΚ, ήταν να παίξουν με πέντε κοντούς, δηλαδή με πεντάρι του Μαργαρίτη. Ναι. Και να τους αλλάζει. Ο Γκάρετ έκανε όλη τη δουλειά στο πρώτο ημίχρονο που έπρεπε να κάνει και με το παραπάνω. Mm. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν χρειαζόταν ο Γκάρετ, γιατί όλοι ήρθαν, βγήκαν και μου είπαν έπρεπε να παίξουν Γκάρετ. Δεν τραυματίαζε, χτύπησε. Ποιο τραυματίαζε, παίζει τελικό και σε πονά. Όχι, ρε, έβγαλε τέτοιο, ρε. Έβγαλε με μυϊκό, τι να κάνουμε τώρα. Δεν πονά, ρε φίλε, στον τελικό. Τελικό παίζει, ναι. Κύπελο, ιστορία, έσομαι, γράφεται. Τακτικά αυτό που λες έγινε, αλλά είχε και θέμα. Θέμα είχε, δεν είχε. Έτσι το κράταγε ο Παπαθεοδόρου. Και έτσι το κράτησε. Και πολύ καλά έκανε. Mm. Και φτάσαμε στο τέλος. Είχε, ας πούμε, αρχή, μέση και τέλος ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Και στο 70-69, δύο λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας και είναι ο ΠΑΟΚ μπροστά, σε μια πεθαμένη φάση, γιατί έτσι το ονομάζουμε, πεθαμένη φάση, δηλαδή έκανε 20 τρίπλες ο Καλάθης και δεν ξέρει, θέλει ένα στήριγμα, και βλέπει μισή τρύπα να χωθεί, πάει πέφτει πάνω στο Μαργαρίτη και το δίνει φάουλ. Και εκεί που κάθομαι καταλαβαίνω ότι τέλος, ότι εδώ ήταν, έδωσε το σφύριγμα αυτό που δεν έπρεπε, γιατί δεν το δίνεις αυτό το σφύριγμα. Και Παναθηναϊκός και NBA και ο Τζόρνταν να είσαι, ο Καλάδης δεν είναι ο Τζόρνταν. Ναι. Και ήταν και μια κοπέλα τώρα και πήγε και το έδωσε, δηλαδή τι. Το Παπαπέτρου είναι χειρότερο. Δεν είναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Το Παπαπέτρου είναι μετά. Μετά τελείωσε. Καλημέρα σας. Μετά. Τι, και εκεί στο σούτ είναι το φάση. Δεν είναι. Δεν είναι. Εκεί που έχεις τρεις πόντους διαφορά, τρως ένα καλάθι με χίλια ζώα του Παναθηναϊκού, πάει 70-60, από 70-67. Βάζει ο Παναθηναϊκός ένα καλάθι, πάει 70-69. Πάμε στην επίθεση. Γυρνάμε. Σε καλή άμυνα. Δηλαδή ήθελε 3 δευτερόλεπτα να τελειώσει επίθεση. Δηλαδή σε σούπερ άμυνα. Που άμα βάλεις το καλάθι, πας 3 πόντους πάνω και όταν κατεβαίνει το 2 και είναι 1.59, αρχίζει και σφίγγει άλλο, κόλ, είναι άλλο βαραίνει έργο. Η μπαλίτσα. Είναι άλλο έργο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει το momentum, έχει τη διάθεση, έχει τα πάντα. Έχει τους παίχτες μέσα που τον κρατάνε. Παίζει καταπληκτικά με τον Ντέπιτς playmaker και τους δύο Αμερικάνους αριστερά δεξιά, Χάτσερ και Γκος. Δηλαδή, άλλο που μου λένε γιατί δεν έβαλε τον Γκόνιαρη. Τι να βάζει τον Γκόνιαρη, βάζει τον Ντέπιτς για να σε οργανώσει την επίθεση. Ναι. Ο Γκόνιαρης θέλει και να σκοράρει, θέλει και να σουτάρει το παιδί. Είναι ναι. Τέτοιο παίκτη, δηλαδή ναι. Δεν είναι παίκτη που μόνο πασάρει. Όχι κιόλα. Ναι. Και δηλαδή είναι ακριβώς το τέλειο πράγμα. Δηλαδή δεν υπήρχε. Δεν μπορεί να πει τίποτα τον Παπαθεοδόρου. Μάλλον το βγάζει στο καπέλο για να τον παραδεχτεί εκείνη την ώρα. Βάζει τον Ντέπιτς που μία τον έχει 4 ή playmaker. Δηλαδή. Τρέλα, ναι. Τρέλα. Και πάει και δίνει το τζούφιο το φάουλ τώρα. Δηλαδή εκεί είναι. Εκεί έπρεπε είναι... να πάει. Κάποιο θα πάει την πει, τη δίνει μόνο. Πινιλίκη. Να πάει τεχνική πινιλίκη να πει: εντάξει, έφαγα 5 τεχνικέ ποινέ, αλλά έφαγε τον πινιλίκη τη ζωή του. Δεν θα ξαναπιέσει. Θα σε ξεφτυλίσει από τον κάμερα. Θα σε ξεφτυλίσει εκεί την ώρα. Εγώ αυτό θα έκανα. Εννοείται. Δεν υπήρχε περίπτωση. Στο φάουλ του Παπαπέτρου δεν θα το έκανα σίγουρα. Στο φάουλ του Παπαπέτρου δεν είναι. Μετά έχει πάρει, δηλαδή βγήκαν μπροστά. Δεν αυτό είναι. Ήταν και ψύχρημοι μετά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Στις βολές. Ορειβατικές βάζανε. Ρε. Τι σχέση έχει. Ορειβατικές μπήκανε πεταμένες. Μπήκανε. Άμα έβαζε και ο Μαργαρίτης μία που έχασε ένα λεπτό πριν. Ο Γκος εκείνη τη μία που έχασε ο Γκος. Που έχασε. Εντάξει. Και μετά κάνει γρήγορη επίθεση ο Γκος. Λάθος. Αλλά φίλε, να σου πω κάτι. Δεν θα γινόταν αυτή η επίθεση. Δεν μπορεί να χρεώσει τον Γκος γιατί σούταρε στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Γιατί να σου πω κάτι. Αφού ήταν 35, έπρεπε να κάνουμε δεύτερη επίθεση. Αυτό σε πήγε εκεί. Αυτό. Δεν είναι και αυτό, είναι και θέμα. Σε πήγε εκεί. Ρε φίλε, δηλαδή, αν μπει το τρίποντο. Ο Γκος είναι ο καλύτερο παίκτη, ο ηγέτη του ΠΑΟΚ, δεν είναι ο Χάτσερ. Αν μπει το τρίποντο, είναι δύο κατοχές. Μια άμυνα, ναι. Πέσω και έχω επίθεση. Και την ώρα όμως, αυτό είναι ο παίκτη που σε έφτασε τόσο ψηλά. Ναι, άσε αυτό, έχει δίκιο. Να σου δώσω εγώ την παράμετρο, να την άλλη. Εξηγώ στου φίλου που ακούνε που δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, η επίθεση γίνεται στα 32 δευτερόλεπτα. Ναι. Γίνεται γρήγορη για να γίνει κατοχή από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό, ναι. Αν το βάλουμε. Αν είμαι στο μείον ένα, παίζω μία άμυνα και έχω και επίθεση. Πώς να παίξεις τη μία άμυνα ενώ ξέρεις ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα παίξουν pick and roll, ναι. Και θα πάει ο Καλάδης στα πόδια του ψηλού και θα πάρει βολές. Όπως έκανε. Θα χάσει μία.
Άμα και η άμα τέτοια, τι θα χάσει μία, ρε φίλε. Θα χάσει μία. 2,5 εκατομμύρια κανένα θα χάσει πολύ. Γιατί δεν έχει χάσει. Δεν έχει καλά δεν νούμερα. Είναι, ρε φίλε, έτσι είναι αυτά. Και δηλαδή, βαραίνει μπάλα, μόνο το είπε πριν. Βαραίνει μπάλα, αλλά έχει, παίξει, έχει πάρει 20 τίτλους και ξέρει να τις βάζει βολές. Οι μεγάλοι παίκτες στο τέλος ξέρουν να τις βάζει. Θα έχω και το τρίποντο, ρε Γιάννη. Δεν έχει το τρίποντο. Ήταν λάθος η επιλογή του Γκος. Έπρεπε να την κρατήσει, έπρεπε να παίξει αυτό στο pick and roll και να ορμήξει τα πόδια των ψηλών. Γιατί πιο εύκολα κερδίζει φάουλ αυτός. Τι φάουλ να κερδίσει, είναι που το ρίξανε δύο άτομα κάτω και δεν πήρε τίποτα. Εντάξει, φίλε, με τον Παναθηναϊκό παίζεις. Ξέρεις ότι. Αλλά το τζούφιο το φάουλ εκείνη την ώρα έπρεπε να πετάξει την μπάλα στο τέλος και να σε φάσει και τιμωρία και δύο αγωνιστικές και, και τι σε νοιάζει. Άντε. Τουλάχιστον πάλεψες. Τέρμα, αυτό ήταν αυτό που ήθελα να πω για τον τελικό. Ήθελα να κάτσω να γράψω, αλλά δεν μπορεί, ήμουν πολύ φορτισμένος και τσατισμένος. Ξέρεις ότι στο 1967 έβαλα τα παπούτσια. Λέω, φεύγω για Λευκό Πύργο. Το πίστεψα, φίλε. Δηλαδή, ενώ ξέρα κατά βάθος μέσα μου ότι ξέρεις, κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Αλλά παίζαν τα παιδιά τόσο παλικαρίσια, τόσο αντρίκια. Δηλαδή, λες και ήταν η ζωή μάλλον. Μου ο θάνατός. Δηλαδή, αυτό. Τελικό σου, αυτό είναι τελικό. Αυτό είναι. Και στο 1967 λέω, τέλος, βάζω παπούτσια και πάω. Πάω Λευκό Πύργο, ξεκινάω. Και δίνει το τζούφιο το φάουλ. Τίποτα. Πού και τρεις αγωνιστικές, ευχαριστώ πολύ. Να. Να. Ναι, και ένα κιλό μέλι. Όχι, εγώ δεν ξεφτύριζα. Λέω κάμερα. Ναι, και αυτό. Πεταμένη και τέτοια. Ναι. Καλοτσάκι. Είναι και ένα 14. Τέλος πάντων, αυτό είχα να πω. Αυτή είναι αποκριτική. Αυτή είναι... Την έχουμε δει σε πόσα παιχνίδια. Σε αυτό που έλειπες. Τελευταία. Ξέρω, μας έπαιξε πέρυσι το All-Star Game, ωραία. Τι ξέρω, παιδε. Προσπαθούν τώρα με το ζόρι, τώρα εκεί πέρα στην Ομοσπονδία με τους διαιτητές. Κάνουν... Θέλουν να γίνουν ποδόσφαιρο. Το πάνε εκεί. Αλλά εδώ οι διαιτητές, οι Έλληνες, είναι πιο έξυπνοι από τους. Πώς το λένε, τους διαιτητές στο ποδόσφαιρο. Άλλο άθλημα, ρε. Είναι άλλο άθλημα και άλλη τζουμπαναρία. Τι είναι τζουμπάνιδες. Στον μπάσκετ, μπάσκετ φάω πιο καλά, ρε, στο μπάσκετ. Στον μπάσκετ, ρε, φίλε. Η δουλειά του διαιτητή φαίνεται καραμπινάτη. Τέλος πάντων, αυτό είχα να πω για τον μπάσκετ, για τον τελικό, χίλια μπράβο, και επειδή παίξατε έτσι αντρίκη και αυτά, γι' αυτό σήμερα ο Σαββίδης τον μπουμπούνισε. Γι' αυτό, γιατί άμα καθόταν και ήταν 9 ο μήνας και δεν με νοιάζει, μην χτυπήσω, μην κάνω, πως παίζανε κάτι παίκτες του Παναθηναϊκού, γιατί παίκτες του Παναθηναϊκού έτσι παίζανε. Δεν βουτάγανε για τις μπάλες, δεν κάνανε, δεν ράνανε, δεν κερδίζουμε 18, μετά 16, 15, 14, τσουπ, τους καβαλήσαμε κιόλας. Χίλια μπράβο, μόνο αυτό. Κυκλοφορεί μια φήμη, λέει, ότι ο Φασούλας θα πάρει τη θέση του Βασιλακόπουλου. Φασούλας κυνηγά του Βασιλακόπουλου μια πενταετία, είναι κάθε μέρα δουλεύει στην Ομοσπονδία, ώσπου τον πήρε χαμπάρι ο παππούς και τον σούταρε, ναι. Και πήγε και τώρα είναι... όχι πρόεδρος, κάτι είναι υπεύθυνος στη γενική ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Μια χαρά θέση, εκεί να μείνει για πάντα. Εκεί θα μείνει και πηγαίνει μαζί με τον κολλητό σου, τον άλλο τον Νίκο, τον Φιλίππου. Αδερφός σου. Συμπαίχτη τον είχες. Τον πέτυχα μια φορά αντίπαλο. Τον είχα συμπαίχτη όταν ήμουν εγώ εφηβικό και αυτός ήταν στον ΠΑΟΚ τότε και μετά την επόμενη χρονιά τον πέτυχα, έπαιζε νομίζω τον Παπάγο κάπου πήγε στην Αθήνα και τους πήρε καμιά 70 εκατομμύρια, τους κοροϊδεύε. Τον βρήκα, τον κόλλησα κι αυτόν, παρόλο που είμαι μικρούλης, τον σέφαγε τα γκονίδια του. Πάμε στο διάλειμμα μετά από αυτή τη χρήσιμη πληροφορία. Πάμε στο διάλειμμα για να παίξουμε. Εσύ λίγο πάλι πίσω. Πάω Κάρης. Αυτό είναι τι είναι, ο Μάκης Δημάκης. Μάκης Δημάκης. Αυτό είναι το κανονικό του, όχι, δουλεμένο στο προπόνηση. Μάκης Δημάκης. Δεν ξέρω, θα κάνουμε μια συνέντευξη. Θα μας τα πει. Γιατί δεν έρχεται από εδώ, τον είδα στο κήπεδο μια φορά, μιλήσαμε. Πού είναι. Εντάξει, φίλε, σήμερα έχει δουλεύει σήμερα. Πού. Λέει στο Voice. Εδώ. Μάκης Δημάκης, Κώστας Μαρτάκης. Θα μου επιθέψει το Μαρτάκι με λίγο. Πολύ δυνατός, πολύ καλός. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ξεφτιλίζει τη Χίμκη με 51-39. Τώρα θα πάρει ο Σβέν τη φορά και θα σου πω ότι ποιος θα ξεφτιλίζει ποιον. Τον αναστήσαμε τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Ολυμπιακός εχθές πάλι σολέο. Πιο απλήρωτος από τον ΠΑΟΚ είναι ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν τα λες, Γιάννη. Γιατί δεν τα λες. Ο Πρίντεζες έβγαλε. Ποιος είναι ο Ρουφιάνος. Όπου τη σούτια θα πέφτανε, φίλε. Γιατί το αδιαπέσουν, πιστεύεις.
Εκείνη την ώρα. Κοίτα, ο Πίτερς ήταν ένα χρόνο πριν τους. Ναι. Εγώ με τον Πίτερς είμαι. Ουρέ με τον Πίτερς, αυτό λέω. Κάτσε, κοίτα, σου πω κάτι άλλο. Είναι ένας αθλητής. Έστειλε ηχομήνυμα στους Έλληνες. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Πόσοι Έλληνες έχει, είναι ο Μάντζαρης, Σπανούλης, ναι. Παπα-Νικολάου, ναι. Ο Μπόγρης. Ναι. Ποιος άλλος είναι. Αυτή η τέλος. Αυτή ένας ακόμα. Το Λιόπουλος μήπως πήγε στον Άρη. Πήγε στον Άρη. Ναι, μπορεί να ήταν και αυτός όμως στην απλουσία μέσα. Μέσα στο Viber. Ναι. Τέλος πάντων. Και βγαίνει αυτό το μήνυμα. Άρα κάποιος το έδωσε σε ένα φίλο του. Ο φίλος του σε φίλο του. Και έφτασαν στα site του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Μπουμπούνηση. Είμαι ο Πρίντεζης. Πάω στην προπόνηση. Διώχνουν τους ξένους, δρόμο, έξω μπάνιο και φύγει, οι Έλληνες μείνουν μέσα. Έχω 5 άτομα απ' έξω, γιατί είναι όλη γομάρια, δεν μπορεί να... Βγάζω σπάνω, γιατί τόσο αποκλείεται να το είπε. Τι δουλειά τώρα από σπάνω. Φίλε, καμιά φορά διαρροές γίνονται και από βλακεία. Τώρα 37 χρονών, δεν έχω ούτε το άκουσε ο σπανούλης. Βγάζεις και αυτόν και λες, ποιος το είπε. Μείναμε 5 άτομα, 4, δηλαδή δεν φεύγει από εδώ μέσα. Και φωνάζει τα παιδιά να έρθουν μέσα και τους ντουλουμιάζουν στο ξύλο. Μέχρι να πει. Πρώτα απ' όλα τα κινητά σας κάτω. Τα κινητά σας κάτω, εννοείται. Φέρε έναν hacker μαζί σου εκεί που ξέρει να τα σβήνουν και τα ξαναβρίσκουν και τα ξανακάνουν. Τα ψάχνει και όποιος είναι, διώχνει στους άλλους 3-4 που μείναν και κρατάς τον ένα μέσα εκεί. Και δεν φεύγει ποτέ 2 μέρες μέσα εκεί. Δεν είναι νόμιμο αυτό, δεν είμαστε. Καθόλου νόμιμο, δεν μας ενδιαφέρει η νομιμότητα αυτή τη στιγμή. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Το τι λέγονται μέσα σε μια ομάδα δεν είναι, απαγορεύεται να βγει. Κανένας, ούτε προπονητές, ούτε. Δηλαδή, μόνο ο φροντιστής και ο φυσιοθεραπευτής άμα ακούσει, οι οποίοι δεν μπορείς να είσαι ρουφιάνος να κάνεις τη δουλειά, γιατί θα τρώεις ξύλο κάθε μέρα. Δεν υπάρχει αυτό. Τέλος πάντων, κλείνουμε την παρένθεση. Πάω Κάρης 4-0. Εγώ διαφωνώ. Καλημέρα σας. Εγώ διαφωνώ. Όπως είπα, θεωρώ θα είναι ένα κλειστό νευρικό παιχνίδι από την πλευρά. Καθόλου από το πρώτο λεπτό ο ΠΑΟΚ μειώνει ο Σβέντ. Θα μπει, ναι, κατευθείαν μέσα, όπως μπήκε, όπως μπαίνει σε όλα τα παιχνίδια. Δεν παίζει αυτό το 20 που έπαιζε τόσα χρόνια να δούμε τι γίνεται και μετά. Εντάξει, αυτό το φλάχο ποδόσφαιρο που παίζουν. Δουλεμένη ομάδα είναι η οι 13 ομάδες από τις 16. Που παίζουν το πρώτο 20 να δούμε τι γίνεται, τα πατήματά μας που το λένε κιόλας. Πάω και μεγάλο κλαμπ, ο Πάω παίζει από το πρώτο μέχρι το 95 το ίδιο. Έχει τους παίκτες, έχουν τη φυσική κατάσταση, έχουν την τεχνική την κατάρτιση, διαβάζουν, κάνουνε. Ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν είναι το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Οι πιο πολλοί δεν ξέρουν ιστορία, οι πιο πολλοί δεν τους ενδιαφέρει ιστορία. Από τους ξένους εννοώ, οι Έλληνες εννοείται μπανίζουν και ξέρουν τι ακριβώς γίνεται. Και πιστεύω ότι το μάτς είναι έτσι. Δεν ξέρω τίποτα άλλο τεχνικά, ελπίζω οι άξονες να δουλέψουν καλά. Εγώ... Όλοι είναι στη διάθεση του προπονητή. Ένας ευχάριστος πόνο κέφαλος. Ας τα κλείσει. Εγώ θα πω το εξής πράγμα λοιπόν, γιατί βλέπω και τον Άρη, γιατί είναι δουλειά μου να βλέπω τους πάντες. Ναι. Ο Άρης τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αποκτήσει μια τακτική συμπεριφορά προσεκτική στην άμυνα, ναι, και παίζει χωρίς ιδιαίτερα ρίσκα στην επίθεση, παίζει κόντρα επίθεση. Τον βολεύει αυτό, έχει 4 παίκτες μπροστά, με αυτούς παίζει. Με αυτούς θα παίξει και στην Τούμπα, με τον Τόνσο, τον Γκαρσία, τον Λάρσον και τον Ντιγκινί, που έχουν και μια ταχύτητα και μια σχετική καλή τεχνική. Θα προσπαθήσουν να βρουν τον ΠΑΟΚ, δηλαδή στην πλάτη της άμυνας. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να χτυπήσει τις πλευρές όπου ο Άρης αμυντικά είναι κακός και σίγουρα θα προσπαθήσει να πιέσει την ταχύτητα και την ποιότητα που έχει στη μεσοεπιθετική γραμμή. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι, αλλά από την άλλη ο ΠΑΟΚ έχει ψυχολογία, ο Άρης έχει κίνητρο, είναι η Ευρώπη, είναι και το γεγονός ότι αναζητά ένα απόγευμα σημαντικό για να μείνει στη σεζόν. Δεν έχει κάτι άλλο να κρατήσει ο Άρης σε βραδιές. Οι περισσότερες νίκες που έχει κάνει είναι με μικρομεσαίους αντιπάλους. Δεν έχει κερδίσει κανένα ντέρμπι. Τα έχει χάσει όλα για την ακρίβεια. Ολοίτες εκεί. Ναι, όλα. Ναι. Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό σοφαρίστηκε στο 90.
Δεν έχει νίκη, δεν έχει νίκη. Όχι. Ψάχνει λοιπόν ένα σημείο αναφοράς. Εγώ αυτές τις ομάδες σέβομαι. Ξέχωρα από τι κάνει ο περίγυρος και τι βλακίες ακούγονται δεξιά και αριστερά. Εγώ πρέπει να κάνω focus στην ομάδα του Άρη. Στο Repress κάνατε κάτι. Κάναμε ανάλυση και του Άρη πώς αμήνθηκε με τον Πανιόνιο με παίκτη λιγότερο. Ναι. Και αναλύσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι του ΑΚΠΟΜ χωρίς γκολ. Δηλαδή ο ΑΚΠΟΜ το στηρίζει πολύ. Γκολ δεν έκανε. Για μένα ήταν ο καλύτερος παίκτης. Δείξαμε... Όχι ο καλύτερος, ξέρεις, ο πιο κινητικός, ο πιο... Δείξαμε τη συμβολή του στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Που ήταν πάρα πολύ σημαντική, κυρίως το πρώτο και το τρίτο γκολ που ξεκινάνε από αυτόν, από τη δική του πίεση, το δικό του κλέψιμο, το δικό του άδειασμα. Πάντα τραβάει δεύτερο παίχτη απάνω του. Στη μία φάση, Γιάννη, πάντα. Στη μία φάση τραβάει τέσσερις και τη σπάει την μπάλα. Εγώ, ναι, εγώ όπως με τα λέει που ξέρω, πάντα βλέπω να πλαγιάζει. Όχι να πλαγιάζει, να σχεδόν σαν παγίδα. Θα πρέπει γενικά. Σχετικό τώρα αυτό. Σαν παγίδα να πηγαίνουν σε αυτόν. Εδώ λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε το Ασάρι Πρες. Σαν προπονητές και άνθρωποι των media. Ναι. Επειδή δεν το κάνει κανείς. Ναι. Και μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι, πρέπει να εκπαιδεύσουμε λίγο το κοινό να καταλαβαίνει. Ναι. Γιατί δεν φταίει το κοινό. Το κοινό, ρε φίλε, δουλεύει όλες 8 ώρες. Πάει με τα σπίτι, βλέπει λίγο μπάλα, μπαίνει σε κανένα site. Να δει τι έγινε. Ναι. Αν εσύ δεν του πεις ότι ναι, ο ΑΚΠΟΜ δεν έβαλε γκολ, φίλε, όντως, αλλά κοίτα. Μία, δύο, τρεις, δεν θα πάει το μάτι του αν δεν του το δείξεις. Την επόμενη φορά που θα το δει. Θα δει ότι ο ΑΚΠΟΜ πήρε την μπάλα, έκλεψε, κουβάλεσε όσο έπρεπε. Όταν πέσαν πάνω του για να του κλέψουν την μπάλα, έδωσε σωστό χρόνο, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις, βγήκαν οι υπεραριθμίες, έκανε πάω γκολ. Νομίζω έτσι με τον τρόπο που παίζει ο ΑΚΠΟΜ δίνει πολύ χώρο στον businessman. Σε όλους δίνει, ρε. Όλοι έχουν νούμερα. Βρε, ας τα νούμερα. Αυτό το βλέπω το δικό μου το μάτι. Mm. Ότι τον βλέπω, ενώ όσο ήταν ο Πρίγιοβιτς στην ομάδα. Ο businessman έκανε ας πούμε 10 μέτρα και που ούτε καν 10 μέτρα. Ενώ με τον ΑΚΠΟΜ μπορεί το βλέπεις τρέχει πιο πολύ με την μπάλα. Έχει πιο πολύ ώρα την μπάλα. Ένα γκολ ο businessman σε 15 παιχνίδια με Πρίγιοβιτς. Ναι. Ωραία. Δεν σου λέει το εκτελεστικό. Άλλο σου λέω εγώ. Είπες για χώρο. Ναι. Ναι. Ένα γκολ ο businessman σε 15 παιχνίδια με τον Πρίγιοβιτς. 4 γκολ σε 6 χωρίς τον Πρίγιοβιτς. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι και ικανότητα. Ρε, φίλε. Δεν είναι ικανότητα, ρε. Είναι η χώρη που είπε. Είναι η χώρη που βλέπει και τα δοκάρια. Και το ακυρώσαν και ένα στην Τρίπολη, καθαρό. Εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση, γι' αυτό έγινε το Repress, Γιάννη. Και πολύ σύντομα καλά. Ελπίζουμε ο φίλος μας ο Βασίλης να έχει και έτοιμο το site. Για να το σηκώσουμε. Μιας και που μιλάμε για site, υπάρχει ένα νέο site. Το Showit. Το Showit.gr. H-S-H-O-W-I-T. Πασόκ. Τι αέρε, τι το ιτσιότευε, τι. Showit.gr. Show. S-H-O-W. Παύλα. Άρχισε και την Παύλα. IT. IT δηλαδή, .gr. IT με όχι με έψιλον, με γιώτα. Το IT, πήγε το μυαλό στο φαΐ εσένα. Όχι, δεν πήγε. IT, αυτό είναι τρο, μάσα, μπυροκυλιά, so, χοντρός. Θα βάζεις εσύ τα εστιατόρια, βρε, εγώ θα στα λέω όλα. Τι είμαι, να κορυδέψω τον κόσμο. Show it. Ωραία. Show it. Share your passion. Πείτε μέσα. Μιλάμε είπες, για share your passion. Share your passion. Share your passion, οκ, okay, φίλε. Για μουσική, για εστιατόρια, για μαγαζιά, για κλαμπ, για εταιρείες, για όλα. Και το gpavlapoint.gr. Το οποίο το έχετε αγαπήσει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους. Είπαμε τον Γκόρκα να γράψει μια ιστορία έτσι ωραία από κάποιο ταξίδι και πήγε και με έγραψε ότι την μπανιέρα δεν το χώραγε. Δεν γίνεται, δεν έγραψε αυτό το πράγμα, γιατί δεν αυτό έγραψε. Σου είπα, γράψε κάτι το οποίο είναι ωραίο να το διαβάσουν, να μάθουν πράγματα, να χαμογελάσουν, να γελάσουν. Τι να γράψω, Γιάννη, φυλακή θα πάμε. Πώς θα το γράψω. Τι να γράψεις, για... στο Κίεβο γράψε που πήγες. Πού να πω, στην Μαντάμ Τισό. Τι είμαι, ο Βασίλης Κουντής. Να πάω να δω καμιά, γεια σου Βασίλη. Καμιά έκθεση. Καμιά έκθεση. Τι να σου πω. Να μιλήσεις και αρχαία. Ότι κάποιοι φίλοι που μπήκαν σε ένα υπόγειο στην Κροατία. Είμαι στον αέρα. Ο Ξάκη. Ναι. Ναι. Που ένα σε βγήκε από τον μπαρ ενώ ήταν κουτσό έτρεχε κανονικά. Βάλε να ακούσει στο ραδιόφωνο. Βάλε Νικολάκη, βάλε να ακούσει τον μπαμπά. Ναι. Σε παίρνω σε λίγο. Γεια σου. Ο γιος μου.
Παοξάκη που βγάζει δεκάδες Champions League. Ο Νίκος που βγάζει δεκάδες. Ναι, αφού τα βλέπω, αφού έχω γίνει φίλος εκεί στο τέτοιο και μου τα στέλνει. Ναι. Τον κάνω προπονητή αυτό. Χρειάζεται να παίξει να θεθεί, ρε. Ό,τι θέλει θα γίνει, παλικάρι μου. Το οποίο ευτυχώς είναι πολύ πιο όμορφο από σένα. Δόξα τω Θεώ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όλα τα παιδιά μου είναι κουμπιά. Πιο όμορφα από σένα, γεγονός και αυτό επιβεβαιώνω. Εντάξει, να είναι καλά ο ύψιστος που επέλεξε αυτό το... αυτή την κατάσταση. Μακελιό γίνεται συνείδηση του Σαββίδη. Του Σαββίδη για την εμπλοκή του στο μπάσκετ. Εμπλοκή, όλοι αυτοί που στέλνουν μηνύματα. Εμπλοκή δεν είναι, θα αναλάβει μεγάλο μέτοχος. Είναι ήδη μεγάλο μέτοχος βασικά. Που σχολιάζουν και γράφουν μπράβο. Αυτοί αρθούν στο γήπεδο. Θα πάρουν έναν φίλο τους, θα πάρουν τα παιδιά τους, θα πάρουν την οικογένειά τους και να έρθουν. Το παλατάκι. Γιατί μόλις το δει ο Σαββίδης αυτό, γιατί θα έρθει στο γήπεδο. Όπως και στα 90 χρόνια που έγινε με την καθυστερής και που φύγανε μισή και το θυμάσαι αυτό, Σταύρο? Την άλλη μέρα αυτοί που φύγανε τους είχε και περίμεναν στα γραφεία της Τούμπας 4 ώρες. Όσοι φύγανε, κουραστήκαν και φύγανε, κάτι διοικούντες, κάτι φίλοι, τους είχε 4 ώρες το περίμενε, έρχομαι και πήγε, μόλις πήγε τους έδιωξε. Ποιος το έκανε αυτό? Σαββίδης. Όσοι φύγανε, κουραστήκαν μετά από 2,5 ώρες γιατί καθυστέρησε λίγο η εκδήλωση, ήταν να μιλήσει πρώτος στην εκδήλωση του, του 90 χρόνια ΠΑΟΚ στο Μέγαρο Μουσικής και μίλησε τελευταίος. Γιατί είδε να φεύγουν, αλλά αγγίζουν κάποιοι που ήρθαν για τις πρώτες φωτογραφίες και φύγανε. Και μεγάλα ονόματα, τους οποίους τους καθάρισε όλους αυτούς. Σιγά σιγά. Εκείνη η εκδήλωση λίγο λόγω της διαφημιστικής που είχε εμπλοκή. Ναι. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει πάρα πολλά, τα έκανε μαντάρα η διαφημιστική. Τα έκανε, αλλά... Και έπαψε να συνεργάζεται πλέον με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αυτό. Τα λέγαμε από πριν βέβαια, δεν μας ακούγανε για ακόμη μια φορά, αλλά τέλος πάντων στο τέλος σημασία έχει να γίνεται το σωστό. Περνάει η ώρα, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ήταν μια ωραία εκπομπή. Ναι, φίλε. Είχε ωραία θέματα. Χαρήκαμε. Όλα εξαρτιούνται τώρα από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Το λέμε, το ξαναλέμε, θα το ξαναλέμε. Την άλλη εβδομάδα παίζουμε με τον Χολαργό. Τη γειτονιά μου. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχει, είναι λόγω εθνικής ομάδας, δεν έχει. Θα επιστρέψουν όλοι οι παίκτες. Ελπίζουμε. Όχι, ελπίζουμε. Με την κάτι θα μπουν. Ενημερωθήκαν όλοι οι πάντες. Γιατί τώρα φτάνουμε και έχουμε το δύσκολο προκριματικό της Ευρώπης εναντίον της ΑΕΚ. Χρειαζόμαστε. Είναι στους 16 τώρα. Μετά πάμε στους 8. Με λίγο εύνοια, με λίγο αυτό. Αν κρατήσει η ομάδα και μπορείς και να δεις τώρα. Κατά τα ψέματα. Και τώρα. Με τον Ηλία που συζητούσαμε το μεσημέρι, κατάλαβα από αυτά που μου έλεγε ότι και πριν τον τελικό η ομάδα δεν δούλευε καλά στις προπονήσεις και είναι λογικό με τόσα προβλήματα. Ξέχωραν τα παιδιά στο παιχνίδι. Το παίξανε. Δεν μπορεί. Να σου πω κάτι που δεν ξέρω αν το είπε, γιατί σου είπα δεν άκουσα θα την ακούσω τώρα που θα πάω σπίτι. Ούτε ο προπονητής μπορεί να τους πιέσει. Δεν μπορεί, αυτό ακριβώς είναι, δεν μπορεί. Το είπε. Το ξέρουμε, λέγε. Ναι, άλλο το ξέρουμε. Όλοι έχουμε δουλέψει σε μέσα που δεν ήμασταν πληρωμένοι. Δεν μπορεί. Και πηγαίνανε να μας κουμαντάρουν εκεί. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Ότι άμα του ξεφύγει καμιά φωνή. Γιατί το έχει στο μυαλό του, αλλά εντάξει, την ώρα της προπόνησης μπορεί όλη την ώρα να σκέφτεται. Θα ρίχνει ένα πινελίκι του. Εννοείται. Άμα ρίξει ένα πινελίκι παραπάνω από ότι έπρεπε, γιατί ο παίχτης σκέφτεται τι με βρίζει, αφού είμαι απλήρωτος. Το βλέμμα αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τον προπονητή. Ναι. Να κοιτάξει ο παίχτης, ξέρεις, κάπως περίεργα. Κοίτα, κακά τα ψέματα όμως, η ομάδα, το πλάνο της, το μπάσκετ που έπαιζε και ο προπονητής είναι αυτά που κρατήσαν την ομάδα μέχρι τώρα. Εντάξει. Αν δεν το ευχαριστιόντουσαν οι παίκτες, αν δεν είχε αποτέλεσμα το πλάνο, αν δεν παίζανε ένα μπάσκετ εμπορικό, ωραίο μπάσκετ, δεν παίζει κακό μπάσκετ ο ΠΑΟΚ.
Μακάρι να παίζει, έχει πάρει ας πούμε το 80+ των ικανοτήτων των παιχτών του. Όλοι τελευταίους 2-3 μήνες τώρα που γίνεται αυτό. Γεγονός. Στον τελικό τα δώσαν όλοι, γιατί ξέραν ότι είναι ένα παιχνίδι, ότι άμα πάρουμε το κύπελο, άμα αυτό, άμα παίξουν παλικάρια, μπορεί κάτι να γίνει. Ε, ναι ρε φίλε, έγινε. Έγινε. Επειδή παίξαν παλικαρίσια, επειδή έγινε όλο αυτό ο τρόπος που ήταν η ομάδα, όσοι μείναν δεμένοι, όσοι κάρανε, λίγα λόγια, σωστά, συγγνώμη, όλα αυτά, η ομάδα έπαιξε έτσι παλικαρίσια, είδε το παιχνίδι ο Σαββίδης και δεν μπορεί, τον έτρωγε. Ναι. Τον έτρωγε. Ωραία. Ήρθαν και τα παιδιά. Ήρθαν και τα παιδιά. Τα τρελά αγόρια. Τα τρελά αγόρια. Τα τρελά αγόρια, η μαρμίτα. Ο Ντρούλινγκ έδωσε μια λύση σε θέμα εκπληκτική, να ξέρεις. Ναι. Ναι, καλά που έγραψα το πρόβλημα στο chat. Γιατί αν το πήγαινα πιο πριβέ, δεν θα βγάζαμε λύση. Τεράστιο Ντρούλινγκ έδωσε λύση. Να τα λέμε. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα. Λέω ότι έδωσες λύση. Ρε. Τι δεν έδωσες. Έδωσες, τι ψέματα θα λέμε. Πιο πολλά. Ωραία. Θα πούμε για τον deliver του. Στην επόμενη εκπομπή. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα έχει τίποτα. Τη Δευτέρα κάνουμε εκπομπή, δεν υπάρχει. Κανονικά, Δευτέρα έχουμε εκπομπή. Έτσι, έχει κόψει τις Δευτέρες. Να πούμε ότι η κοντοπαράδοση είναι έτοιμη για εκτέλεση. Το μεσημέρι έφαγα, έπαθα πλάκα μεγάλη. Ανέβασα και στο Instagram τρελή φωτό. Σπα πριβέ και αναδομώ. Όλοι αυτοί σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.